Συνάντηση με τον επικεφαλή τη ΑΔΑΕ είχε το μεσημέρι τη Δευτέρα στην Ελλάδα ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στον απόϊχο τη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία για το ζήτημα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, μεταξύ των οποίων είχε τεθεί και ο ίδιο. Ο Νίκο Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα πολύπτυχο σκάνδαλο που τώρα πλέον έχει ανοίξει ο δρόμο για την πλήρη αλήθεια. Το σκάνδαλο αυτό δεν είναι μόνο ένα πολιτικό σκάνδαλο. Προφανέστατα, το να παρακολουθεί πολιτικού αντιπάλου, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και του αρχηγού των όπλων δυνάμεων είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο. Αλλά είναι και οικονομικό σκάνδαλο, γιατί κάποιοι έβγαλαν εκατομμύρια εμπορεύοντας ένα παράνομο λογισμικό, το οποίο είχε τη σφραγίδα στις εξαγωγές του σημερινού διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν ήρθα εδώ με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να ζητήσω από τον κύριο Ράμο να επιταχύνει τις διαδικασίες. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Δράμος, πρόεδρος της ΑΔΑΕ, του επεσήμανε ότι πριν προχωρήσει σε οποιοδήποτε βήμα, αναμένει να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απεφάνθη ότι η πλήρης απαγόρευση ενημέρωσης του θυγωμένου είναι ανίσχυρη, διότι αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι ανοίγοντας το δρόμο της αλήθειας σε αυτή την οσυρή υπόθεση, ανοίγω και το κουντί της Πανδώρας για τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι βαθιά εμπλεκόμενη σε μια ιστορία που έχει πλήξει τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Ο λαός, όπως στο ζήτημα των υποκλοπών, έτσι και στο ζήτημα των τεμπών και σε άλλα βαριά σκάνδαλα, διψά για αλήθεια και δικαιοσύνη. Και έχουμε χρέος εμείς, οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι άνθρωποι που εμπλεκόμαστε με το δημόσιο βίο, να αγωνιζόμαστε, γιατί δεν αξίζει στο λαό μας να βιώνει αυτές τις απαξιωτικές καταστάσεις διαφθοράς, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Είναι ντροπή και θα αγωνιστώ για να τραπούν όλα αυτά τα κακό σκήμενα.